ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές αυτή την επιταγή για τα τρόφιμα. Διάρκεια 6 μηνών δεν και σύμφωνα. Δεν είναι, δεν είναι μόνο για τα τρόφιμα. Είναι για τις αγορές μας. Για τις αγορές. Δηλαδή πάμε και για ρούχα. Για τις όχι. Για τις αγορές μας σε καταστήματα τροφίμων. Τροφίμων. Δηλαδή σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, ζαχαροπλαστεία, φούρνους, κρεοπολία κτλ. Μάλιστα. Επειδή εσείς θα είστε ένας από τους υπουργούς που τα επόμενα 24 ώρα, αν δεν κάνω λάθος τώρα, πριν τα Χριστούγεννα, θα κάνετε τις ανακοινώσεις. Να πούμε λίγο λεπτομέρειες να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί καλά ακούνε τα νούμερα, τι θα πάρει ο καθένας και τι δικαιούται. Λοιπόν, έχουμε έως 24.000. Καταρχά, υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Να το πω διαφορετικά, το καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Τα έχουμε αναπτύξει. Πολύ ωραία. Εάν εμπίπτεις σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, θα μπορείς να μπαίνεις στην πλατφόρμα και να εγγράφεσαι για να παίρνεις αυτή την επιδότηση. Θα είναι η διαδικασία σαν το Fuel Pass, ας πούμε. Κάπως έτσι. Mm-hmm. Η οποία θα έχει το 10% των αγορών σου σε μηνιαία βάση έως 1.000 ευρώ αγορές, εάν είσαι οικογένεια με παιδιά, έτσι ώστε να μπορείς να παίρνεις. Η λογική ποια είναι του μέτρου? Η λογική του μέτρου είναι να σβήσουμε τον πληθωρισμό. Τι λέει ο κόσμος? Το νούμερο ένα πρόβλημα για μένα είναι ακρίβεια. Είναι αυτό το 10% του πληθωρισμού, το οποίο ήρθε λόγω του πολέμου το 2022 και άλλαξε τη ζωή μου. Τι λέει τώρα αυτή η επιδότηση? Έρχεται το κράτος και λέει, πόσο επιβαρύνθηκε η ζωή σου στην καθημερινότητά σου λόγω του πληθωρισμού? 10%. Αυτό το 10%. Καλά, τώρα αυτό το 10% είναι τώρα για τα τρόφιμα τώρα. Με συγχωρείτε, βενζίνες και τα υπόλοιπα, τι θα είναι? Είναι για τις αγορές. Για τις αγορές αυτές στα σούπερ μάρκετ. Τα υπόλοιπα. Μίνι μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοπία. Γιατί 6 μήνες? Εκείνο μεγάλο πληθωρισμό. Γιατί κρίθηκε ότι αυτό πρέπει να κρατήσει 6 μήνες? Είναι το διάστημα, περιμένει να δούμε πού θα πάει ο πληθωρισμό. Οι εκτιμήσει που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι το 23% πληθωρισμό θα πέσει κοντά στο 5%. Δεν έχει σχέση δηλαδή με τον Ιούλιο λίγη και επισήμως η ιδέα της κυβέρνησης. Όλα τα μέτρα που παίρνουμε έχουν εξάμεινη διάρκεια. Και τα μέτρα που πήραμε για την εσωκέρδη εξάμεινη διάρκεια είχαν και το καλάθι εξάμεινη διάρκεια είχε. Δεν έχει καμία με τις εκλογές αυτό. Όλα τα μέτρα έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια. Και Fuel Pass ήταν Fuel Pass 1, Fuel Pass 2. Καλά, δεν θυμάμαι. Κανένα μέτρο δεν έχει διάρκεια. Όπως έλεγε παλιά ο Βαρουφάκης, perpetual, στην αιωνιότητα. Αφήστε το Βαρουφάκη. Όλα τα μέτρα έχουν κάποιο περιθώριο. Ναι, ακούστε λίγο τώρα, στην οικονομία. Δεν κάνει εκλογές αυτό εννοώ. Ναι, ακούστε λίγο. Στην οικονομία το 10-10 δεν κάνει 0 πάντα. Γιατί το 10% όπως είπατε αφορά τα προϊόντα στα σούπερ μάκετ, στα χθιοπολία, στα κρεοπολία. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι, είναι και άλλα πράγματα. Είναι οι λογαριασμοί. Το κρίσιμο που είχαμε ήταν. Έχετε καταρχά μεγάλη κρίση το ρεύμα. Παρανέβη η κυβέρνηση στο ρεύμα, έσβησε την ακρίβεια στο ρεύμα. Για το μέσο νοικοκυριό εννοώ, έτσι. Τις επιδοτήσεις. Μετά που είναι η ακρίβεια είναι στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Με το καλάθι νοικοκυριού από τη μία και την επιδότηση από την άλλη, αντιμετωπίζουμε σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Καταλάβατε. Σας παρακαλώ να το κάνουμε λίγο πιο λιανά για να το καταλάβει και ο κόσμος. Κράτησα κάτι που είπατε πριν από λίγα λεπτά. Είπατε δεν είναι μόνο για τρόφιμα. Δηλαδή, αν εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και αγοράσω ρούχα ή παπούτσια. Ό,τι είναι ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα κρίνεται. Και... Ωραία. Εάν εγώ τώρα. Ναι, αλλά αν αγοράζει ρούχα και παπούτσια, θα φύγει πάνω από το όριο που μπορεί να επιδοτήσει. Και μετά θα πάρει το τρόφιμο. Και μετά θα το πάρει το τρόφιμο. Προσέξτε, ένα. Η λογική είναι ότι υπάρχει όριο. Τι όριο είναι αυτό? Είναι το όριο τη μηνιαία δαπάνη. Το που είπαμε μέχρι 100 ευρώ το. Δηλαδή τα 1.000 ευρώ μηνιαία δαπάνη στην οικογένεια παιδιά. Έτσι. Άρα τι θα πει αυτό, ότι αν πήγε να αγοράζει ρούχα στο σούπερ μάρκετ, όταν πας μετά, θες να πας επιδότηση στα τρόφιμα, δεν θα έχεις. Εσείς τα 1.000 ευρώ. Όλο το ποσό, μισό λεπτό, γιατί είναι follow-up. Όλο το ποσό μπορώ να το χαλάσω την πρώτη μέρα. Όπως με το Fuel Pass. Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Όλο το ποσό. Εσείς το ταβάνι των 1.000 ευρώ, πώς θα το εντοπίζετε? Αφού είναι ηλεκτρονικά, παιδιά, αυτή είναι η μαγεία. Μα με συγχωρείτε, αφού τώρα μόλις σας ρώτησα, αν πάρεις το ποσό όπως το εγγυσέ το 80%. Αν πάρεις το ποσό, κάτι είναι ίδια μέρα. Πάρεις το εγγυσέ και παίρνεις το 80%. Το νούμερο, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, Υπουργέ, είναι από 22 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Οπότε εκεί εγώ για παράδειγμα, είμαι μόνος μου. Μέχρι και 100 ευρώ για πολυμελή οικογένεια. Μα αφού γίνεται αυτό, θα υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ναι, κάποιοι θα τα πάρουν στο χέρι, Υπουργέ, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Όσοι τα πάρουν στο χέρι. Το χέρι είναι στο λογαριασμό. Αυτό θα γίνεται μετά από 3 μήνες εκαθάριση. Αν δεν τα πάνε την πρώτη μέρα, μάλιστα. Τι θα τα πάνε στο χέρι στο ταμείο? Γιατί, γιατί θα γίνει το Fuel Pass. Στο Fuel Pass έτσι θα κάνει η ΑΔΕ με την πλατφόρμα τη διαστάλλωση των στοιχείων και θα σου πει: θα σου πούνε τα λεφτά του λογαριασμού σου. Αυτό είναι στο χέρι του. Άρα σε 3 μήνες θα. Προφανώ. Είναι μια είδηση. Τι είναι, θα μοιράζει λεφτά εμπορία στα καταστήματα? Γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε, αν δείτε ότι κάποιο πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και χαλάει μόνο του 1.000 ευρώ το μήνα σούπερ μάρκετ, προφανώ δεν θα το δικαιούται αυτό. Καλά, καταλάβαμε.
Μάμα χαλάει 1000 ευρώ το μήνα μόνο στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πλήττα εισοδηματικά κριτήρια, ρε παιδιά. Ναι. Άρα πώς θα το εντοπίζετε όμως, γιατί αν. Πώς θα το εντοπίζετε ότι θα το πάρουν πραγματικά αυτοί που το έχουν ανάγκη, γιατί δεν θα πάει όλο ο κόσμος να πληρώσει με την όρια τα οποία κάρτα. Έχουμε βάλει, πρώτα απ' όλα δεν χαρνάνε μόνο με κάρτα. Είναι αν και με απόδειξη. Με τα μετρητά, πώς θα το βρείτε και... ότι εγώ. Θα πάρετε πάνω στην απόδειξη. Θα καταθέτει την πλατφόρμα την απόδειξη. Δεν θα τι καταθέτω όλε τι αποδείξει. Μισό λεπτό. Στην πλατφόρμα θα καταθέτουμε απόδειξη. Δεν είναι μόνο με ηλεκτρονική κάρτα. Είναι και με απόδειξη. Δεν είναι μόνο με πιστωτική κάρτα το μετρό. Δηλαδή την απόδειξη θα την κρατάμε όταν φεύγουμε από το σούπερ μάρκετ. Αυτό που θα θέλει να μπει στην πλατφόρμα, ναι. Άρα γι' αυτό έτσι θα συγκεντρώνετε το ποσό των 1000 ευρώ το ταβάνι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν εγώ παίρνω από το σούπερ μάρκετ. Προφανώς θα γίνει μια ρύθμιση και θα πρέπει να βάλει τα φημίσει στην απόδειξη. Άρα, δηλαδή, θα παίρνω την απόδειξη από το σούπερ μάρκετ και θα την κρατάω για να κάνω την εκαθάριση μετά για να πάρω τα λεφτά. Μάλιστα. Αυτό είναι είδηση. Συγγνώμη, μου ζητάει το διευκρινίσουμε. Αυτού που αφορά που θα πάρουν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό. Σωστά. Να πούμε όμως, υπάρχει και ένα κίνητρο εδώ. Αυτό που θα το κάνει με πιστωτική κάρτα παίρνει το 100%. Ενώ αυτό που δεν θα κάνει χρήση πιστωτική κάρτα θα πάρει το 80%. Δηλαδή χάνει 20% αν δεν πάρει με την κάρτα. Άρα δεν έχει λόγο να μην πάρει με την κάρτα. Με την κάρτα θα πάρει πιο πολλά λεφτά και πιο γρήγορα. Τα χρήματα δηλαδή χωρίς κάρτα θα πάρει αργότερα και λιγότερα. Τρεις μήνες μετά όταν γίνει εκαθάριση, αν δεν έχει την κάρτα και το βάλει στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Αλλά α πω κάτι, για ποιο λόγο να μην βάλει κάρτα στο σούπερ μάρκετ. Τα πρώτα χρήματα πότε θα μπουν. Τι είπατε? Τα πρώτα χρήματα πότε θα μπουν. Ανά μήνα θα γίνει εκαθάριση. Τώρα, κάθε μήνα. Φεβρουάριο πότε. Δεν έχουμε ημερομηνία ακόμη. 1η Φεβρουαρίου. Τέλος του Φεβρουαρίου θα γίνει εκαθάριση του Φεβρουαρίου. Τέλος Φεβρουαρίου. Είπατε ότι είναι μέσα από ποια λέγαμε τα οχθιοπολία, τα οποροπολία. Είναι όλα τα καταστήματα. Φούρνη, ζαχαροπλαστία, οροπολία, εκτιοπλοεία, μανάβικα, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ. Περίπτερα είναι. Περίπτερα είναι. Όχι, δεν τα περίπτερα. Αν εγώ πάω σε ένα ταχυφαγείο να πάρω μια τυρόπιτα, κύριε Υπουργέ, και δεν την πάρω από ένα φούρνο. Όχι, δεν είναι για τα εστιατόρια. Τίποτα. Δεν είναι για τα εστιατόρια. Άρα ούτε από το βενζινάδικο αν εγώ πάρω γάλα ή από το όχι, δεν είναι για τα εστιατόρια, σας είπα. Είναι μόνο για πολύ συγκεκριμένα καταστήματα. Και αυτό πάλι με την απόδειξη. Δεν μπορεί να αναβάλει την πλατφόρμα να δουλεύει τα πάντα. Πάλι με την απόδειξη. Να την κρατάω από οπουδήποτε πηγαίνει. Φυσικά, αν δεν θες να χρησιμοποιείς κάρτα, πρέπει να κρατάς την απόδειξη, προφανώς. Μάλιστα. Άρα αυτό πρέπει να το. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάποιος άνθρωπος θέλει να πάει την επιδότηση για τέτοιες αγορές, δεν χρησιμοποιεί την κάρτα. Μα συγχωρείτε τώρα, στο Φιόλε, πας αν θυμάστε κάποιοι, πηγαίνανε και παίρνανε το 80% γιατί χρειαζόταν χρήματα. Θυμάστε που ήταν οι λογαριασμοί του ρεύματος τότε. 100 ευρώ, 200 ο άνθρωπος είναι σημαντικό. Ξέρετε, εμείς η κριτική που υπάρχει είναι αν είναι λίγα αυτά τα λεφτά. Εμείς δεν θα το μηδενίσουμε. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά και φαντάζομαι και η Βλαμπία και ο Βαγγέλης. Δεν θα μηδενίσουμε το κάθε πρόβλημα. Το θέμα είναι αν είναι λίγα, αν θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα. Από χθες είναι λίγα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Δεν έχω προλάβει να δω. Έχει πει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Γιατί έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία μεγαλύτερο ποσό για αυτό το πράγμα. Έχει υποθεί και εδώ η επιδοματική πολιτική, επί παραδείγματα. Είχαμε τον Γενικό Γραμματέα των Βενζινοπόλων Αττικής. Μα και επίδομα έχει δοθεί. Επίδομα δίνουμε την επιταγή ακρίβειας μέχρι 20 μήνες. Επειδή έχετε πει κάτι και θέλω να μην το αφήσουμε έτσι. Είπατε ότι ρώτησα συγκεκριμένα για το αν μπορούμε να πάρουμε ρούχα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν είναι ένα θέμα τόσο ανταγωνισμός που σας έχουν κατηγορήσει. Μα επειδή, για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Επειδή υπάρχει το όριο το εισοδηματικό, της δαπάνης, δεν πρόκειται να το ξοδέψει κάποιος τα ρούχα. Άρα, γιατί αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μπορεί, γιατί το αποκλείεται. Είναι ένας μποναμάς από την κυβέρνηση να το πούμε απλά. Μα είναι λίγα τα λεφτά για ρούχα, βρε παιδιά. Αυτά τα λεφτά είναι για να μπορεί να πάει φτηνότερο το φαγητό σου. Άρα γιατί λέτε ότι θα δημιουργηθεί αθέμητος αγωνισμός. Γι' αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός για τα τρόφιμα. Αυτό το μέτρο υπάρχει να μπορεί να πάρει το τυρί σου, το γάλα σου, το κρέα σου. Δηλαδή, λίγοι θα επιλέξουν έτσι, δηλαδή την να πάνε να αγοράσουν. Λέει, πρέπει να είσαι τώρα πώ να σου πρέπει να είσαι ανόητο με αυτό. Ερώτηση τώρα συνδυαστική με το καλάθι του νοικοκυριού, έτσι. Γιατί αυτό έρχεται συνδυασμό με το καλάθι. Πάμε λίγο τώρα εκεί. Εσείς τώρα προχθές πιάσατε σούπερ μάρκετ τα οποία βάζανε καπέλο ακόμα και σε προϊόντα του καλαθιού. Προσέξτε, αν είναι εσείς να μαζίνετε την επιταγή και τα σούπερ μάρκετ να αυξάνουν τις τιμές. Οπότε είναι μια τρύπα στο νερό. Τα πρόστιμα τα οποία έβαλε. Συγγνώμη, Υπουργέ, πριν πάμε στα πρόστιμα και αλλάξουμε την επιταγή, ναι, γιατί έχω και ένα ερώτημα πορείες. Μόνο γιατί μας το έχουν θέσει αρκετοί. Λένε κάποιοι ότι εμείς την πατήσαμε και με το Fuel Pass και με το Power Pass. Είχαμε αποζημίωση απόλυσης και μας την περάσαν στα εισοδήματα. Ισχύει, θα συμβεί κάτι τέτοιο και τώρα. Τώρα αυτό είναι πολύ τεχνική λεπτομέρεια στην πλατφόρμα, δεν μπορώ να σου το πω αυτή τη στιγμή. Θα σου το πούμε για να το βλάβετε και υπόψη. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, θα το δούμε λίγο στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα, καλός ή κακός, μπορεί να δει μόνο τα δηλωθέντα εισοδήματα από την ΑΔΕ. Ακριβώς. Δεν μπορεί να δει κάτι άλλο. Ακριβώς. Αυτά είναι τα εισοδήματα.
θεωρητικά ναι. Η αποζημίωση δεν περνάει σε αυτό. Γι' αυτό. Αλλά προφανώς. Αν έχει γίνει κάποιο τεχνικό τέτοιο λάθος. Δεν το γνωρίζω. Να αποσαφηνίσουμε κάτι. Σας ρωτήσαμε εάν το ποσό μπορεί να δίνεται ολόκληρο όπως το Fuel Pass. Τι θα πει να δίνεται ολόκληρο. Όπως δινόταν προκαταβολικά δινόταν. Έμπαινε στο λογαριασμό και μετά το χρεωνώσουν. Τώρα είπατε για καθάριση. Ναι. Όχι βέβαια. Και στην ηλεκτρονική όχι. Κάρτα. Θα κάνεις δαπάνωση, θα γίνεται καθάριση, θα μπαίνουν τελευταίο λογαριασμό. Στο Fuel Pass στην τράπεζα λειτουργούσε προκαταβολικά. Τώρα θα πρέπει δηλαδή να κρατούν αποδείξεις. Σωστά. Και θα τα παίρνουν εδώ μετά. Πέρα δεν είναι επιδότηση. Είναι επιδότηση για τις αγορές σου. Είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι πάρε λεφτά για να ξοδέψεις. Είναι ξόδεψες και σου επιστρέφω ένα ποσό. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στο καλάθι. Ναι. Από τη μία, αν εσείς μας επιδοτείτε, όπως λέτε, έτσι, να μας δώσετε χρήματα, μας ενισχύσετε για να ξοδέψουμε. Και από την άλλη, κάποιοι βάζουν καπέλο σε τιμές προϊόντων, ακόμα και στο καλάθι του νοικοκυριού. Είναι μία τρύπα στο νερό αυτό. Να το εξηγήσω λίγο. Ναι. Εμείς πράγματι βάλαμε την Παρασκευή, υπέγραψα πολλά πρόστιμα. Και σε σούπερ μάρκετ και σε βενζινάδικα. Πάμε τώρα στα σούπερ μάρκετ που σας ενδιαφέρει. Τα πρόστιμα που βάλαμε ήταν από τις παραβάσεις που βρήκαμε στο καλάθι την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να σας πω ότι τα είδη τα οποία είχα ανακοινώσει και είχαν πράγματι το καπέλο για το οποίο μπήκαν τα πρόστιμα, ήδη από την τρίτη εβδομάδα οι τιμές είχαν πέσει κάτω. Πολύ κάτω από εκεί που ξεκινήσαν. Δηλαδή, οι αλυσίδες που είχαν ξεκινήσει τις ακριβότερες τιμές την πρώτη εβδομάδα και ελέγχθηκαν και πάνε το πρόστιμο, είχαν διορθώσει, ας το πούμε, το πρόβλημα κατά την πορεία. Όμως η παράβαση είχε ήδη καταγραφεί και το πρόστιμο έπρεπε κανονικά να μπει. Σήμερα που ξανά έχουμε κάνει ελέγχους σε όλες τις αλυσίδες, δεν βρήκαμε καμία παράβαση. Δηλαδή, πια οι τιμές στο καλάθι είναι πολύ πιο κάτω από το περιθώριο κέρδους, σε όλα τα είδη. Το καπέλο όμως μέσα στο καλάθι. Το καπέλο στο καλάθι είχε μπει, θα πάει την πρώτη εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα ακόμα η αγορά δεν είχε προλάβει να καταλάβει. Είχατε πει όμως ότι θα δούμε τα ονόματά τους, ακόμα και αν μιλάμε για πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ονόματα, γιατί τα πρόβλημα που έχουμε βάλει είναι 5.000, 8.000, 15.000. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία και η νομοθεσία μας επιτρέπει τη δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας όταν το πρόβλημα ξεπερνάει τις 50.000. Α, μάλιστα. Μια ερώτηση τώρα. Γι' αυτό και έχω βάλει στο δελτίο. Εδώ τα είχατε πει, κύριε Υπουργέ, στο Twitter το δικό μου, θα τα ανεβάζετε καμπρό. Έχω βάλει στο δελτίο τα. Ήδη που μπήκε το πρόστιμο, ώστε ο καταναλωτής που τα αγόραζε να καταλάβει για ποια αλυσίδα πρόκειται. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Τον Ιανουάριο, για παράδειγμα, όμως, θα έρθουν αυξήσεις, έτσι. Ήδη τα σούπερ μάρκετ έχουν ενημερωθεί. Τι ξέρετε τη διαδικασία, 1,5 μήνα πριν ενημερώνονται ότι αγοράζουν, τι θα πουλάνε μετά από 1,5-2 μήνες. Οι πληροφορίες λένε ότι από τον Ιανουάριο υπάρχει μεσοσταθμιστικά ένα 10% αύξηση προϊόντα. Σωστά. Τι θα γίνει εκεί πέρα, θα δούμε να αυξάνεται 10% γι' αυτό. Γιατί εδώ πέρα, αν αυξηθεί 10% και εσείς εδώ μας λέγατε ότι δώσαμε αυτό. Ο πληθωρισμός είναι στο 10%. Δίνουμε αυτή την επιταγή. 10, άρα μείον 10 στο 0. Δεν θα βγει ο λογαριασμός. Όποιος ναι. πάρει την επιδότηση και ψωνίζει από το καλάθι, θα είναι σε τιμές αθροιστικά τα 2 μέτρα πριν και από τον πόλεμο. Α, καλά. Και δεν είναι μόνο το καλάθι, είναι και τα έξω. Βροχή το καλάθι είναι φτιαγμένο έτσι, επαναλαμβάνω, για να μπορεί να καλύπτει το 90% των αναγκών των εβδομαδιαίων ενός κοινωνικού. Ακούστε, κύριε Θιάδη, μετά μιλάμε τώρα λίγο σοβαρά. Ακούω συνέχεια αυτή την κριτική, η οποία παίζουμε και ήταν και λίγο κουραστική. Εάν το πρόβλημά σου είναι ότι δεν βγαίνει, εάν αυτό είναι το πρόβλημά σου, τότε προφανώς θα πας στο καλάθι. Και η δικαιολογία, όχι, εγώ θα πάω έξω το καλάθι, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν βγαίνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Κύριε Υπουργέ. Πολύ ωραία. Αν δεν βγαίνει, πλέον έχει την επιλογή να βγαίνει. Αυτή είναι η απάντηση. Επειδή γίνεται. Παρά άμα δεν θες εσύ και δεν κάνει κάτι άλλο. Κύριε Υπουργέ, εσύ. Μπορεί να αλλάξει το πρωτοφόλι του. Η είδηση σήμερα είναι το Food Pass. Ο κόσμος μας έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα και απορίες και να τις απαντήσουμε. Εδώ μας στέλνει ένας φίλος τηλεθεατής. Εγώ, ωραία, μαζεύω λέει αποδείξεις. Πάρα πολλοί κόσμος μαζεύει αποδείξεις. Πού θα τις στείλω και ποιος θα υπολογίσει τελικά. Θα κάνουμε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες. Θα δείξουμε την πλατφόρμα. Ναι, αλλά είπατε τώρα, είπατε και μετά από 3 μήνες ότι θα γίνει καθάριση. Δώστε μας μια πληροφορία. Για αυτόν ο οποίος δεν θέλει να το πάρει με την πιστωτική του κάρτα, σας είπα. Αν χρησιμοποιήσει την πιστωτική σου κάρτα, όλα αυτά θα γίνονται αυτόματα. Δηλαδή θα μπαίνει αυτόματα πριν κάνω τις αγορές και θα έχω αυτό το ποσό να το δαπανίσω. Όταν θα κάνεις την αγορά στο ταμείο, αυτόματα θα φερείται την πιστωτική σου κάρτα. Και την απόδειξη μου πού την ανεβάζω. Αν έχεις πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να κάνεις αποδείξεις. Αν δεν έχω πιστωτική κάρτα, θα το βάζεις στην πλατφόρμα. Τραπεζικό λογαριασμό δηλαδή. Ναι, εκεί θα δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, θα το δηλώσει εσύ. Θα υπάρξει άλλη πλατφόρμα δηλαδή. Θα είναι πιο δύσκολη διαδικασία. Θα βάζεις αποδείξεις μέσα.
Ναι. Ωραία. Άρα ενώ η ψηφιακή. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία. Ενώ η ψηφιακή κάρτα με το που θα την πάρει, θα είναι φορτωμένη. Ακριβώς. Και δεν θέλει κανένα πιστοποιητικό απόδειξη. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσω την ψηφιακή κάρτα, να το αποσαφηνίσουμε. Γιατί μας έχουν στείλει πολλά. Η ψηφιακή κάρτα είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και είναι και ένα κίνδυνο να μάθουμε να δουλεύουμε και να αγοράμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εκεί απαιτεί όμως να έχεις και τηλέφωνο το οποίο έχει τεχνολογία NFC. Δεν ξέρω πόσοι έχουν τη δυνατότητα να το έχουν αυτό. Τεχνολογία ανέπαφων. Σήμερα πια πόσοι δεν έχουν τέτοιο τύπο. Όχι, τώρα κύριε Υπουργέ, εδώ πέρα δεν έχουν όλοι τελευταίες τεχνολογίες. Γιατί έχουμε πολλά μηνύματα, να τα αποσαφηνίσουμε. Εάν εγώ λοιπόν, γιατί υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δεν έχουν κινητό. Εντάξει, και υπάρχουν και άλλοι κεφτείδες που δεν έχει η banking. Μισό λεπτό να θέσω το ερώτημα. Για να το αποσαφηνίσουμε, να το έχουμε καθαρό, να μην ξαναστείλει και εδώ ο κόσμος να καταλάβει. Αν έχω την ηλεκτρονική κάρτα, το ποσό το ξοδεύω, δεν χρειάζεται να κρατήσω καμία απόδειξη. Τίποτα, πηγαίνει αυτόματα. Εάν όμως εγώ δεν έχω και επιλέξω να μπαίνω στον τραπεζικό λογαριασμό, κρατάω τις αποδείξεις και πώς τις δείχνω. Θα έχει μία διαδικασία. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία, την απόδειξη και να την ανεβάσω. Θα την εξηγήσω. Τη δείχνω στην τράπεζα. Πού τη δείχνω την απόδειξη? Παιδιά, έχει ξαναγίνει αυτό. Θα υπάρχει πλατφόρμα, σας είπα. Και θα ανεβαίνει η απόδειξη θα εκεί. Θα μπαίνει με το αφημί σου, θα ανοίγει η καρτέλα σου, θα βάζεις μέσα τις αποδείξεις με φωτογραφία. Φωτογραφία θα βάζεις αποδείξεις, θα αθροίζονται με το αφημί σου, θα γίνει τη διαστάρωση του στοιχείου, θα βγαίνει αν δεν θα λέει πράγματι είσαι αυτός που λένε και αυτά τα κριτήρια. Και όταν γίνει όλη η διαδικασία, θα μπαίνουν τα λεφτά στο λογαριασμό σου. Τρεις μήνες μετά θα γίνεται καθάρι σε ένα τρίμηνο. Αλλά θα έχει χάσει ένα 20%. Γι' αυτό λέμε. Αυτό πρέπει να γίνει. Άρα θα γίνει η ανταλλαγή της απόδειξης. Λοιπόν. Δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή της απόδειξης, γιατί υπάρχει όριο δαπανών, σας είπα. Υπάρχει όριο δαπανών. Μα δεν θα πάει κάποιος που δικαιούται τη δαπάνη να τη δώσει σε κάποιον άλλον. Αυτό που λέτε η ανταλλαγή της απόδειξης θα υπήρχε σε ποια περίπτωση? Ήταν ανεφορείου. Ναι. Και έλεγε, εγώ που είμαι κάτω από τις 24.000. Εμένα να μου περισσεύει η απόδειξη, γιατί δεν είμαι μέσα στο. Μα είναι δυνατόν τώρα σαν ολόκληρη μέρα σου περισσεύει η απόδειξη αυτά τα όρια δαπανών? Έμα κύριε Γιαδήμα, μην λέτε εσείς πράγματα. Είναι μετρημένο το σχέδιο. Αυτό δεν είναι αυτό που αφηνίστηκε. Αυτά είναι τα βασικά έξοδα ενός ανθρώπου. Δεν είναι λεφτά που μοιράζουμε. Η είδηση είναι ότι θα είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα. Το είπατε από την αρχή, οι αποδείξεις τις κρατάμε όσοι δεν πάνε με την ψηφιακή κάρτα, η οποία θα είναι φορτωμένη από την αρχή. Εγώ θέλω να ενθαρρύνω τον κόσμο να δουλέψουμε κάρτα. Θα πάρουν και μικρότερο ποσό όσοι επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό. 20% κάτω. Εντάξει, κάποιοι 20% δεν έχουν όμως. Κάποιοι ηλικιωμένοι δεν έχουν. Τι να κάνουμε. Απλά πρέπει να το ξέρουν. Ούτε μπορούν να μπουν στο καταναλωτή. Τα έχουμε ξαναδεί όλα. Το ξέρετε και εσείς τώρα. Κάποιοι που είναι 65-70 χρονών, συνταξιούχοι, δεν έχουν τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας. Η ακρίβεια μήπως εκεί δούμε και αυτά πώς το καλάθι, κύριε Υπουργέ, επειδή θα δώσετε αυτά τα χρήματα. Όλο αυτό που λέτε το ακούω και το σέβομαι. Αυτό να το δείτε. Να το δείτε όμως τώρα σε αυτές τις μέρες με τις ανακοινώσεις. Να πούμε ότι όσο προχωράμε στη ζωή αυτή, όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα, όλοι θα πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε αυτού του τύπου τα συστήματα. Διότι η ζωή στον πλανήτη θα γίνει όλη ηλεκτρονική. Την ακρίβεια πώς θα την ελέγξετε στην περίπτωση που, όπως είχαμε δει, εδώ είπατε, βρέθηκε και καπέλο μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού. Και εμείς είχαμε δείξει εδώ, Βαγγέλης Δουράκης, παραδείγματα. Μόλις ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι εμείς θα έχουμε καλάθι του νοικοκυριού. Πήγα και εκτοξεύτηκαν κάποιες τιμές. Μήπως αυτά τα χρήματα μετά πάνε και τα. Εντάξει, γιατί. Ο παππούς πάντως είναι ένας φίλος που έφυγα με το βίντεο και πήγα στη Δημαία εκείνη τη μέρα κατευθείαν. Θα πρέπει να τραβήξει 100 αποδείξεις φωτογραφία για να το ανεβάσει. Πώς θα το διασφαλίσουμε να το πάρουν όλοι? Πάλι στο προηγούμενο πάτε. Μάμα τα στέλνει, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Παιδιά, αυτό θα κάνουμε συνέντευξη πριν να δείξουμε την πλατφόρμα. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Υπουργέ, γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα. Η πλατφόρμα πώς θα αναγνωρίζει πάμε την απόδειξη? Λίγο παρακάτω. Χαμός πάμε γίνεται. Λίγο παρακάτω. Θα έχουν δουλειά λογιστές, λοιπόν. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό είναι, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, Υπουργέ. Κοιτάξτε, δείτε εδώ. Όλα αυτά είναι μηνύματα τα οποία είναι μαυρισμένα. Αυτό θα πει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το μέτρο. Υπουργέ. Αυτό είναι εξαιρετικά ευχάριστο. Πρέπει σιγά σιγά. Δεν είναι ευχάριστα τα περισσότερα. Το μέτρο. Δεν είναι ευχάριστο και τώρα που θα δώσουν λεφτά. Υπουργέ. Λέει, ας πούμε, έχω ψηφιακή κάρτα. Για να ψωνίσω, θα πρέπει να έχω 100 ευρώ μέσα ως μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Τι θα πει να έχει ψηφιακή κάρτα? Ξέρω εγώ, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Η κάρτα θα είναι φορτωμένη, αυτό λέμε. Δεν έχουν καταλάβει τελευταία. Αν το σύνολο, γιατί είπατε ότι θα μπαίνει το σύνολο του ποσού στην ψηφιακή κάρτα. Αν μέσα σε αυτού του 6 μήνε θα μπει το σύνολο του ποσού του.
Μα αναμήνα γίνεται αναμήνα, αυτό. Αναμήνα, 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 αναμήνα. Λοιπόν, ωραία. Υπουργέ, επειδή να κλείσουμε σιγά-σιγά. Για πάμε λίγο παρακάτω. Τώρα, εδώ έγινε στην Βουλή χθες συζήτηση για τον προϋπολογισμό, αλλά υπήρχαν και κόντρες. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας τόνιζε. Α, συγγνώμη, πάει στο ναι. πολιτικό. Ναι, ναι. Κάνω μια κάτι, κάτι είναι γιατί πάει κλείσουμε. Ναι, συγγνώμη, κάτι, ναι, ναι. Όχι. Επειδή είχαμε και σήμερα συζήτηση πάλι με επαγγελματίες που λένε, ειδικά στα καύσιμα, γιατί επιτέλους δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ. Και συγγνώμη, Γιώργο, έτσι. Παλιάτικα μέσα μετά. Πριν από μερικούς μήνες και στο όπερ μας. Εδώ μαζί μας. Και μου λέγανε θα πάει η βενζίνη 3 ευρώ. Το θυμάστε. Καλά, 3 ευρώ άρα δεν είπαμε. Πρέπει να μειώσετε το ειδικό φόρο, θα πάει η βενζίνη 3 ευρώ. Έχει 3 ευρώ η βενζίνη έξω, αγαπητέ κύριε Δουράκη. Εμείς δεν είπαμε για 3 ευρώ βέβαια, αλλά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όταν ήσταν εδώ ήταν 2,20 ευρώ. Τα 30, μέτρα 40. Που λαμβάνουμε τα οικονομικά και αυτή είναι και η απόφαση του Eurogroup δεν πρέπει να είναι οριζόντια. Άρα πρέπει να έχουν στόχευση κοινωνική και οικονομική. Εάν πας να πάρεις οριζόντια μέτρα και μάλιστα τόσο μεγάλη εκτάσεις οριζόντιο μέτρο όσο είναι η μείωση του φόρου στα καύσιμα, το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να τροφοδοτήσεις τον πληθωρισμό. Όταν όμως πας να βάλεις μέτρα με εισοδηματικά κριτήρια και στοχευμένα, δεν πας να ανεβάσεις τον πληθωρισμό, πας να βοηθήσεις αυτούς που πράγματι έχουν ανάγκη. Είναι η κουβέντα που κάναμε έμεσους, από την αρχή. Άμεσους φόρους μειώνεται. Δηλαδή δεν μειώσαμε να μειώσετε ειδικό φόρο κατά μα μειώσαμε πάρα πολλούς άμεσους φόρους. Και αν με το καλό ο ελληνικός λαός μας επανεκλέξει και σταματήσει ο αυτός ο πόλεμος, θα μειώσουμε και πολύ περισσότερους. Άλλη λειτουργία της μειώσεως των άμεσων φόρων, άλλη μείωση του φόρου σε ένα εισαγόμενο αγαθό όπως είναι το πετρέλαιο. Ναι, αλλά είναι ψηλός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν κρυβόμαστε. Πώς γίνεται να φτάσαμε στα επίπεδα του 2020 μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τι ενώ ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Μας τα έλεγε αυτά για τη βενζίνη, την τιμή της. Ότι πέφτει, λέει, ότι πέφτει. Γιατί ο φόβος της ύφεσης που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία, κυρία Ρεύη, πέντε πολύ ωραίο το ερώτημα, θα το εξηγήσω. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις οριζόντια μέτρα. Έχει τον πληθωρισμό, έφευγε πάνω. Τι κάνουν οι κεντρικές τράπεζες, άρχισαν να ανεβάζουν τα επιτόκια. Μόλις οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να ανεβάζουν τα επιτόκια, άρχισαν να σκέφτονται όλοι ότι αυτό θα φρενάρει τις οικονομίες. Μόλις καταλάβουν ότι θα φρενάρει τις οικονομίες, τι άρχισαν να κάνουν αυτοί που λάγανε τα αγαθά, να ρίχνουν την τιμή. Και έτσι από εκεί που ανέβαινε συνέχεια το πετρέλαιο, τώρα έχει πέσει το πετρέλαιο. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποιοι, άρα οι κεντρικές τράπεζες, ανεβάζουν τα επιτόκια. Υπουργέ, αν εσύ πηγαίνεις τώρα και μόλις τράπεζες ανεβάζουν τα επιτόκια, κατεβάζεις οριζόντα το φόρο, τότε αυτό πια δεν λειτουργεί. Υπουργέ. Γιατί η διαφορά στην πίεση δεν υπάρχει. Υπουργέ. Καταλάβατε. Πάμε λίγο γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είναι, αυτό λέγεται άσκηση νομισματικής πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα Κυριακή πρωί στο Open. Σας διαβεβαιώ όμως ότι είναι απολύτως σωστή. Υπουργέ. Άρα σε αυτή τη φάση δεν, μας ακούτε. Δεν πρέπει να βάλεις οριζόντια μέτρα. Δεν μας ακούτε. Τελείως. Έλα, θα είστε εδώ σε ένα μήνα να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για μισό λεπτό τώρα. Εχθές η αντιπολίτευση επέμενε στο θέμα των υποκλοπών. Και μάλιστα αναδείχθηκε με ξένο δημοσίευμα, το ξέρετε πολύ καλά, ότι παρακολουθούσαν και τον κύριο Κίρσο και τον συνάδελφό μας τον κύριο Τέλογλου από την ΑΕΠ. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πήγε να μπλοκάρει ουσιαστικά την έρευνα. Τώρα πιστεύετε ότι εγώ θα σχολιάσω κυριακάτικα ή οποιαδήποτε άλλη μέρα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν γίνεται εσείς να με σχολιάσετε. Κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν είπα αυτό. Ή αν τη χάνει τη εμπιστοσύνη του κυρίου Τσίπρα. Τώρα τι πιστεύετε, αν με ρωτήσετε εμένα ποιον θεωρώ πιο σοβαρό άνθρωπο, θα πω τον κύριο Ντογιάκο ή τον κύριο Τσίπρα. Οποιοδήποτε βρίσκεται στη θέση του κύριου Ντογιάκου. Το θέμα είναι ο κύριος Ντογιάκος. Το θέμα είναι ένα. Δηλαδή, γιατί το λέτε αυτό, μισόλογο, γιατί το λέτε. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οποιοδήποτε άνθρωπος να πιστέψει ότι μεταξύ Τσίπρα και Ντογιάκου λέει την αλήθεια ο Τσίπρας? Μα δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας ότι ο κύριος Ντογιάκος έστειλε συζήτηση με την κομμάτια. Μα δεν χρειάζεται να το πει ο Τσίπρας, βάζει το Βαξεβάνι τα γράφει. Δεν τα διαβάζουμε. Σε ίσω μια αντιπολίτευση έχει τοποθετηθεί για λοιπόν, αυτή την ιστορία που βγήκε από το Ιουράκ και που βλέπουμε και σήμερα στο ντοκουμέντο να εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη, δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Πήγε ο κύριος Ντογιάκος να σταματήσει την έρευνα. Φαίνεται όμως ότι παρακολουθούσε πρόσωπα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Η ΕΕ παρακολουθεί τον χρόνο 16.000 ανθρώπους. Δεν έχω ιδέα ποιοι είναι αυτοί 16.000. Δεν θέλω να ξέρω, δεν είναι δική μου δουλειά. Από το καλοκαίρι με τον κύριο Ανδρουλάκη και σε εσάς το είχα πει, είναι παγία η θέση μου. Η ΕΕΠ, εφόσον έχει τηρήσει τη διαδικασία που είχε θεσμοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Η διαδικασία ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, του νόμου του 17 ήταν. Εάν έχει, ο νόμος άλλαξε μετά τα γεγονότα του Ανδρουλάκη, μπήκε η δεύτερη προγραφή κτλ. Εάν η ΕΕΠ έχει παρακολουθήσει τον Άδων Γεωργιάδη νόμιμα, τηρώντας τη διαδικασία, κανένα θέμα.
Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ο νόμος. Στόχος είστε. Τότε. Λέω αν στόχος είστε. Ξαναλέω, το αν είμαι στόχος ή όχι εγώ ή εσείς για την ΕΕΠ, δεν το κρίνω εγώ ή εσείς. Το κρίνουν οι διευθυντές ΕΕΠ και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Αυτό έκανε με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μπήκε και δεύτερος εισαγγελέας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας δεν μπορεί να λέμε ταυτόχρονα αν κάποιος νόμος έχει τηρηθεί, γιατί τηρήθηκε ο νόμος. Ο νόμος υπάρχει να τηρείται. Κύριε Υπουργέ, τέλεια. Για την Εύα Καηλή και όλη αυτή την υπόθεση με το Qatar Gate, με τη Μαρία Σπυρά και την άρση της ασυλίας. Δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Μην τις βάζουμε στην ίδια πρόταση. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν τις έβαλα στην ίδια πρόταση για να τις συνδέσω. Δεν πρόλαβα καν να σας κάνω το ερώτημα και αμέσως πήγατε και απαντήσατε. Λοιπόν, ως προς την Εύα Καηλή. Ναι. Καταρχάς, είναι πολύ λυπηρό. Όλο αυτό που έχει εξαιρετικά λυπηρό. Εγώ εύχομαι στην κυρία Καηλή στο τέλος της ιστορίας να μπορέσει να αποδείξει την αθωότητά της. Πραγματικά το πιστεύω. Και το εύχομαι. Κυρία Καηλή ήταν πάντα φίλη μου, μαζί μπήκαμε στη Βουλή. Θλίβομαι που βλέπω το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα και εύχομαι πραγματικά να μπορέσει να ξεμπλέξει. Το πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν μέσα. Δικός προσωπικά της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, και προσωπικά μου το είπε ο κ. Χατζηνόπουλος. Αλλά να πω λίγο το εξής τώρα εδώ. Το ότι ήταν φίλη μου και είναι φίλη μου η κυρία Καηλή, δεν είναι δεδομένο ότι είναι πολιτική μου φίλη. Στη Βουλή, στη ζωή, δημιουργούμε προσωπικές φιλίες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η κυρία Καηλή ήταν εκλεγμένη δημοτική σύμβουλη με το ΠΑΣΟΚ, εκλεγμένη βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, εκλεγμένη ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, εκλεγμένη σε όλα τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ. Εάν αποδειχθεί ότι είχε κάνει όλη αυτή την... είχε δεχτεί τέτοια δωροδοκία. Η κυρία Καηλή, εάν έχει δωροδοκηθεί, θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Τελεία και παύλα. Τονίζω όμως, το βλέπω και επειδή είπε ο κ. Τσίπρας ότι σέβεται και μάλιστα ζηλεύει τις βελγικές αρχές, μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε οποιοδήποτε ανακοίνωση που βγάλει βελγικές αρχές καταλήγει. Οι κατηγορούμενοι, οι συλληφθέντες λέει, δεν θεωρούνται ένοχοι, παραμένουν να θεωρούνται αθώοι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει το γράφει κάθε. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα βγάλαμε δικαστήρια και καταδικάσαμε. Δεν πρέπει να κάνω σπίτι μας, εμάς τέτοια ποσά. Επανέρχομαι. Ναι, σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί υπάρχει όμως η δικαστική διαρρεύνηση. Από πού είναι τα ποσά, πιανούν τα λεφτά. Αν ήταν της Καηλή, αν ήταν του συντρόφου της, αν ήταν του βουλευτή του κύριε Τάδε κτλ. Και επειδή υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα εσωτερικό μέσα σε εσάς, ότι δεν είχε ενημερώσει. Μία δουλειά. Η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι η κυρία Καηλή όμως ήταν δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να το πω αυτό, είναι η πιο άστοχη και προσβλητική για τον κύριο Ανδρουλάκη δήλωση. Είναι περίεργο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει μία τόσο προσβλητική δήλωση για τον ίδιο. Και θέλω να εξηγήσω το γιατί. Είσαι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και τι βγαίνεις και λες μόλις διαγράφεις την Καηλή επειδή την πιάσανε με τα λεφτά, ότι η Καηλή ήταν δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το λες σε πρώτο χρόνο, δηλαδή σε δευτερόλεπτα, σε λεπτά από την υπόθεση. Άρα το ήξερες από πριν. Μάλιστα. Ας υποθέσουμε ότι αυτό που λες είναι αλήθεια. Τι λες στην πραγματικότητα, λες ότι εγώ ο αρχηγός Ανδρουλάκης ήξερα ότι είχα στην κοινοβουλευτική μου ομάδα ένα δούριο της Νέας Δημοκρατίας, δούριο ύπο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εγώ, αρχηγός Ανδρουλάκης, που ήξερα ότι είχα ένα δούριο ύπο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα τα κότσια να διαγράψω. Είπε ότι είχε ενημερώσει ότι δεν θα είναι. Αυτό είναι σαν να λέει στον ελληνικό λαό ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν κάνω ούτε για φούρναρη. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός. Για τη Μαρία Σπυράκη. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός. Να το ξέρεις. Θα κλείσουμε μετά εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ αυτό τώρα. Κύριε Υπουργέ. Ναι, απαντήστε όμως γιατί να κλείσουμε. Πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να κλείσουμε. Πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να ζητήσει συγγνώμη από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί η δήλωση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν πολύ προσβλητική για την νοημοσύνη και τις ικανότητες του κυρίου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, και κύριε, δεν δέχομαι κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Ανδρουλάκη να προσβάλλει τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Γεωργιάδη, εντάξει, υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η Εύα Καηλή φλερτάρει με την Νέα Δημοκρατία. Έβλεπα τι είπε ο άνθρωπος. Και δεν μπορεί να κάνει απάντηση προ το Κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να κλείσουμε. Δεν θα απαντήσετε για την κυρία Σπυράκη. Θα απαντήσετε, θα σα δώσουμε χρόνο. Η κυρία Σπυράκη, να απαντήσω. Η κυρία Σπυράκη κατηγορείται για μια υπόθεση. Αν με ρωτήσετε τι είναι αυτή η υπόθεση. Είναι δυνατόν να έχει ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Ναι. Τι είπατε. Είναι δυνατόν να μην έχει ενημερώσει από την αρχή τον Πρωθυπουργό. Θα ρωτήσω την κυρία Σπυράκη. Λοιπόν, εντάξει, να σα ευχαριστήσω. Να σα πω ότι για το βέβαιο είναι ότι η κυρία Σπυράκη ανέστειλε, ανεστάλλημα ολικοματική ιδιότητα με απόφαση του Πρωθυπουργού.
και η ίδια είπε ότι περιμένει να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Αυτό θα περιμένουμε καιρό. Την εξέλιξη αυτή. Θα πάρει καιρό, θα μείνει εκτός ψηφοδελτίου να γίνει όλο αυτό όπως το περιγράφεται. Επειδή εγώ δεν έχω υπάρξει ως ευρωβουλευτής και δεν ξέρω ακριβώς πού δουλεύουν τα πράγματα, και βλέπω ότι έχει απέναντι φίλη μου την Ελίζα. Να μας τα πει τώρα δηλαδή, κυρία Πολύ κόσμο δεν ξέρει ότι η Ελίζα έχει και συγγενική σχέση μαζί μου, γιατί έχει βαφτίσει και το γιο μου τον Περσέα. Έχουμε τόσο στενούς δεσμούς. Ναι. Λοιπόν, η αγαπημένη μου λοιπόν η Ελίζα, ναι, που σίγουρα ξέρει καλύτερα πώς δουλεύει το κοινοβούλιο. Δεν έχω καλά λόγο. Να ξέρετε, έσπασε το iPad για το Market Pass, το Food Pass. Θετικό σου είναι ο αντίκτυπος, αλλά υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Να ξέρετε, αρνητικά για τους ηλικιωμένους, αν δεν μπορούν, ότι πρέπει εκεί να δείτε. Δεν μπορείς δωρός με τον παππού να βγάζει φωτογραφία την απόδειξη για ένα upload. Τις τεχνικές λεπτομέρειες, μην ανησυχείτε, θα τις εξηγήσουμε πάρα πολύ κατανοητά. Όπως κάναμε μέχρι σήμερα σε 12 χρόνια της πανδημίας και μετά, θα είναι όλα φιλικά προς το χρήστη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε καλό υπουργό Πιερακάκη, που τα κάνει αυτά πολύ ωραία. Μπορεί να μην το συμπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει κάνει τη ζωή μας εύκολη. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο φίλος μου. Αφιερώστε, κύριε Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν, μην ανησυχείτε. Καλημέρα, θα τα πούμε ήρεμα, ωραία, θα τα καταλάβετε όλοι. Θα κάνετε ωραίες γιορτές. Λοιπόν, θα ξέρετε το 23 μακάρονο, η κυβέρνησή σας θα είναι εδώ να σας βοηθήσει. Ορίστε, τώρα να κλείσουμε όλοι. Καλημέρα κύριε Πουρή, καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, μα χθες άκουσα τον κύριο Σπίτζη. Όχι, μην μου το κάνει, μην μου το κάνει. Λοιπόν,